δηλαδή, παίζοντανε τα έργα της Ναργκής. Και μέσα εκεί είχε πάρα πολλά τραγούδια και ωραίες μελωδίες, ας πούμε, που τα τραγουδούσε η ίδια η Ναργκή στο έργο. Και φυσικά αυτά τα έργα ο κόσμος τα κυνηγούσε, ο λαός δηλαδή. Εκεί επάνω οι συνθέτες δικοί μας πήγαν και αντιγράψαν τη μουσική, γράψαν 2-3 τραγούδια που έχουν γίνει μεγάλες επιτυχίες, ας πούμε, όπως το «Καρδιά μου καημένη, πολβαστάς και δραγίζεις, στο ψεύτη ντουνιά, τόση απονιά που αντικρίζεις». Μελωδίες ανατολίτικες, αυτές που μας αγγίζουν περισσότερο δηλαδή. Όπως και τώρα, ας πούμε στην εποχή μας, πολλά τραγούδια ακούμε, τραγουδισμένα από Ευρωπαίους τραγουδιστές, ας πούμε, γαλλικά, ιταλικά, τα οποία τα βάλαν, ας πούμε, ένα ελληνικό στίχο και τα τραγούδισαν δικοί μας συνάδελφοι, να πούμε, και γεννήκαν μεγάλες επιτυχίες. Δηλαδή ήταν μεγάλες επιτυχίες και γεννήκαν και στα ελληνικά. Τότε που ξεκινούσε Στράτο, ανθούσαν ακόμη τα πάλκε, οι τραγουδιστές κάθονταν ακόμα στην καρέκλα. Εσύ κάποια στιγμή το εγκατέλειψες για να τραγουδάς όρθιος, ναι, μέσα στην πίστα. Για μένα ήταν μια άσχημη εποχή τότε, ας πούμε. Δηλαδή, όχι άσχημη, μου φάνηκε πάρα πολύ δύσκολο από καθισμένο στην καρέκλα να σκοθώ να τραγουδήσω, να κάνω, ας πούμε, την τραγουδίστρια ξαφνικά, ας πούμε. Γιατί ήταν μόνο οι γυναίκες γονόντουσαν όρθιες και τραγουδούσαν. Ο άντρας του είχε υποτιμητικό να σκοθεί όρθιος στην πίστα να τραγουδήσει. Όλα καλά, όλα άγια. Αλλά μπορώ εγώ τώρα να πάρω το μικρόφωνο, καλά, θα πας σε ένα αναψυκτήριο, θα πας κάπου, αλλάζει. Να πάω σε ένα κέντρο και να στέκομαι τερέκι στη μέση, να πούμε, και να λέω με το μικρόφωνο όρθιος. Τραγούδια, δεν μπορώ, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Κι ένας που θα με δει, μπορεί να ευχαριστηθεί, κύριε Τζόνι, αλλά από μέσα ξέρετε, όλα καλά, πρόεδρο μου, αλλά αυτό το όρθιο ότι το ήθελες.